Πάμε φίλες και φίλοι τώρα στο μαραφέτη μας, στο Sigma Life, να δούμε στην ιστοσελίδα του Sigma Life ποια είναι η είδηση που κυριαρχεί. Με το ένα πόδι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης η Κύπρος, αν η Κύπρος ζητήσει στήριξη από το μηχανισμό, αυτό θα γίνει λόγω των τραπεζών, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέμα είναι τι μέτρα λάβανε, γιατί είπαμε τι γίνεται με την Ισπανία. Πάμε και στο In Business. Ποιοι είναι οι νέοι διαφημιστές της ΙΤΑ? Δύο νέοι συνεργάτες και ένας που ανανεώνει με τον οργανισμό. Το ένα θέμα από το In Business, από την οικονομική είδηση. Και η δεύτερη είδηση, η ανεργία τρομοκρατεί ολόκληρο τον πλανήτη, που βρίσκονται Κύπρος, Ελλάδα, Ευρώπη και ΙΠΑ. Δυστυχώς η ανεργία όχι μόνο τρομοκρατεί, κάνει πολλά άσχημα άλλα πράγματα. Βαστάτε, μπόρα είναι, θα περάσει. Αφήνουμε το μαραφέτη, πάμε στις εφημερίδες με πρώτη το Φιλελεύθερο. Προσαλλαγή του σκηνικού. Σταθερός ο Δησί, μειωμένα τα ποσοστά όλων πλην των οικολόγων. Το πολιτικό σκηνικό φαίνεται να αλλάζει, νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο εσωτερικό μέτωπο σε σχέση και με τις δυνάμεις των κομμάτων. Αυτό προκύπτει και από τη δημοσκόπηση της Rai Consultants για λογαριασμό του Φιλελεύθερου. Είναι σαφές από τα στοιχεία της δημοσκόπησης πως μόνο ο Δημοκρατικός Συναγερμός συγκρατεί τις δυνάμεις, ενώ για διαφορετικούς λόγους τα υπόλοιπα κόμματα φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα συσπήρωσης και διαπιστώνεται μείωση των ποσοστών τους. Μοναδική εξαίρεση η αύξηση των ποσοστών που καταγράφουν οι οικολόγοι. Με βάση τη δημοσκόπηση, ο DC καταγράφει ποσοστό 25%, το ΑΚΕΛ 17,3%. Το ΔΥΚΟ 6,3, η ΕΔΕΚ 4,4, η ΟΙΚΟΛΟΓΗ 4,1, το ΕΒΡΟΚΟ 2,7, άλλο 1,2. Σημαντική θεωρείται και η αποχή. Εάν προσθεθούν αποχή, το λευκό άκυρο και όσοι δεν απάντησαν, το ποσοστό ξεπερνά το 38%, παρακαλώ. Είναι σαφές από τα στοιχεία πως το ΑΚΕΛ παρουσιάζει φθορά από τη συμμετοχή στην εξουσία, κυρίως μετά και από την αποχώρηση των άλλων κομμάτων από την κυβέρνηση Χριστόφια. Την ίδια ώρα τα κόμματα του λεγόμενου διάμεσου χώρου εισπράττουν πολιτικό κόστος από την αποτυχία σύμπηξης με τόπου για τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2013. Δημοκρατικό κόμμα, ΕΔΕΚ και ΕΒΡΟΚΟ εξέρχονται με απώλειες από τη δοκιμασία του ενδιάμεσου. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε αμέσως μετά την επισημοποίηση του ναυαγίου των συζητήσεων στον ενδιάμεσο χώρο και τα μηνύματα είναι πρόδειλα. Πατριαρχικές ευχές για ειρήνη, αμήν και για δουλειά να λέμε τώρα και για ύφεση της οικονομικής κρίσης. Σκούπα, τροχέα στη Λεμεσόγειο οδηγούς, δεκάδες καταγγελίες και κατασκευές οχημάτων χθες, ποδηλάτης πιάστηκε σκνήπα στο Μεθύσι. Ποδηλάτης. Να κάνουν τεστ ποδηλάτη, θα νομίζει γιατί αυτό δεν βγαίνει στον δρόμο. Λοιπόν, από τότε που πήγε ο Κατσουνοτός στη Λεμεσό, μια χαρά τα κάνει. Αφήναν μωρά να πεθάνουν. Ήτουν μεγάλη προσβολή τη δεκαετία του 50 για τη Λεχώνα που δεν ήταν αρμασμένη να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Φωνάξαν μου να πάω να γεννήσω μια κοπελούδαν, μα που την προσβολή της αντρέπετουν να φωνάξει για να φκεί το μωρόν. Αναμνήσεις Ελένη Ζάκου της Τζιραμαμούς των Κοκκινοχωριών. Γεια σου κυρία Ελένη μου, λεβεντογυναίκα μου. Από τον πάρκο στο δικαστήριο. Καταγγελίες τους θέλουν να φροντίσουν τις πληγές τους, ορολόγιο πρόγραμμα, λιγότερο βάρος στους ώμους των μαθητών, αύξηση γάλακτος με τεχνητό θυλασμό. Πάμε και πάνω, να ο Σαρλή, η Ισπανία δείχνει το δρόμο στην Κύπρο. Σαρλή και Δημητριάδης ενημερώνουν σήμερα τη Βουλή. Ακόμη δεν έχουν ληφθεί μέτρα από την κυβέρνηση. Το δημοσιονομικό story δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξία. Βουνό 3 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρέος είναι οι ανάγκες των τραπεζών. Στις χώρες υψηλού κινδύνου η Κύπρος από Μούντις. Έρευνα, πολιτικές εκλογές και στα σχολεία. Τα 6 Ρίχτερ της Ρόδου χόρεψαν και την Κύπρο. Η σχηρή σεισμική δόνηση 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Ρόδου έγινε στη Θήκη και στην Κύπρο. Από τη δόνηση η οποία είχε μικρή διάρκεια δεν έχουν καταγραφεί ζημιές. Μάλιστα. Καλημέρα σας, ετοιμάζουμε λέει μια δημοσκόπηση για τις προτιμήσεις των πολιτών. Πελός που σε ρώτησε, τζεσένα τζε τους πολίτες. Στον ενδιάμεσο χώρο η δημοσκόπηση, βλέπετε, ο Πιν με το πενάκι του έπιασε το σφιγμό. Αυτά και από το Φιλελεύθερο. Πάμε στη Χαραυγή. Όχι στις συνταγές λιτότητας. Μέτρα θα ληφθούν, αλλά δεν θα επιβαρύνουν τους εργαζομένους. Το διτό καθήκον του ΑΚΕΛ να διαφυλάξουμε τις κατακτήσεις των εργαζομένων και να αντισταθούμε στις ήδη δοκιμασμένες και αποτυχημένες συνταγές λιτότητας υπογράμμισε χθες από τη Λεμεσό ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Ξεγυμνώνοντας την αντιπολίτευση και τις επί 4,5 χρόνια μεθοδεύσης της, ώστε το ΑΚΕΛ να βρεθεί σε σύγκρουση με τους εργαζόμενους και να αυτοανερθεί. Ήταν έτοιμοι να προκαλέσουν προβλήματα στην οικονομία του τόπου απλώς και μόνο για να επιτύχουν το διαχρονικό του στόχο της αποδυνάμωσης του κόμματός μας. Κατήγγειλε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ από τη μία και η κυβέρνηση από την άλλη έστειλαν δυνατά και ταυτόχρονα το μήνυμα ότι μέτρα θα ληφθούν για να διορθωθεί η απόκριση των 150-200 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά αυτά
δεν θα επιβαρύνουν τους εργαζόμενους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε μεγάλο ψέμα τον ισχυρισμό του Δύση ότι δήθεν ο πρόεδρος αγροεί την Ευρώπη και τις δεσμεύσεις της Κύπρου και ότι η κυβέρνηση δεν θα πάρει μέτρα όταν ο πρόεδρος σαφώς δήλωσε ότι θα ληφθούν μέτρα. Προφανώς την αντίληψη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μέτρα για την οικονομία είναι μόνο τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τους εργαζομένους, παρατήρησε ο εκπρόσωπος υπενθυμίζοντας στο Δύση ότι η πολιτική των μεγάλων ελλημάτων ήταν δικό τους παιδί. Μήνυμα στην αγορά, οργή για Ισπανούς. Γιώργος Ανδρέου αγγίζοντας τον ουρανό, ο πρώτος Κύπριος που πάτησε την κορυφή του Everest μιλά για την κορυφαία στιγμή στην καριέρα του. Μπράβο σου, ωραία, Γιώργο. Στόχος η βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρίες. Σήμερα το βραβείο πολιτιστικής προσφοράς Ανθία Πιερίδη. Θέματα από τη Χαραυγή. Αφήνουμε τη Χαραυγή, πάμε στη σημερινή. Μήνυμα Σαρλή για άμεση λήψη μέτρων, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει απλώς να πυροβολεί τις τράπεζες. Έτοιμες να αντιμετωπίσουν την κρίση, τράπεζες στον ΗΠΑ. Πνιγμένες τα χρέη οι επιχειρήσεις μας, θα χάσουν τον ύμνο τους όσοι παρανομούν για το κάπνισμα. Μάχες εν ώψη Κυριακής στην Ελλάδα. Χαμός, έρχονται οι εκλογές 17 του μήνα, έτσι, Κυριακή. Αυτά και από τη σημερινή. Αλλάζουμε και πάλι εφημερίδα, πάμε στην αλήθεια. Η κρίση στην Ευρωζώνη, μάθημα από τη Μαδρίτη. Η Ισπανία κατάφερε να εξασφαλίσει ποσότητα 100 δισεκατομμυρίων από την Ευρωζώνη για να κεφαλαιοποιήσει των προβληματικών τραπεζών της χωρίς να τις επιβληθούν μνημόνια. Κλειδί για την εξέλιξη αυτή ήταν, σύμφωνα με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι, το γεγονός ότι τους τελευταίους 6 μήνες η χώρα προχώρησε διαρθρωτικά μέτρα. Η εξέλιξη αυτή έδωσε ελπίδες στην κυπριακή κυβέρνηση, η οποία πρόσφατα απέρριψε τις στάσεις της Κομισιόν ότι μπορεί να επιτύχει η ίδια μεταχείριση. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι θα αντλήσει πληροφόρηση από τη συνεδρίαση του Eurogroup. Τι έφταξε στον ενδιάμεσο, Φώτης Φωτίου, οι προσωπικές ατζέντες οδήγησαν στο ναυάγιο. Μαρίνο Σιζόπουλος, η συνεχής εισαγωγή νέων όρων οδήγησαν στο ναυάγιο. Ούτε και στο τι, πού διαφώνησαν τα χούρη. Κυπριακές αερογραμμές, 45 εκατομμύρια ευρώ και ο Θεός βοηθός. Ο Κύβος ερήφθη, η κυβέρνηση μη έχοντας άλλες λύσεις, θα στείλει στη Βουλή το νομοσχέδιο για ενίσχυση των κυπριακών αερογραμμών και τα κόμματα θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Πάμε και στο Γιώργο Μητίδη, ερχόμαστε λέει να σε σώσουμε, μηχανισμό στήριξης. Θα πονέσω, ρωτάει η Κύπρος. Έμα, να πονέσεις. Ξέρω, εξαρτάται, τέλος πάντων, μην μπούμε, πρωί είναι. Αυτά από την αλήθεια. Πάμε στον πολίτη. Καμπανάκι Σαρλή, παράδειγμα Ισπανία. Μήνυμα Υπουργείου Οικονομικών για την ανάγκη να τηρήσει η Κύπρος στις δεσμεύσεις της. Δεν της επιβλήθηκαν μέτρα λιτότητας γιατί πήρε η ίδια. Ναι, στα μέτρα, αλλά δεν αγγίζει εργαζόμενους η κυβέρνηση. Η απόφαση του Eurogroup να δοθεί δάνειο στην Ισπανία ως και 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της έδωσε μια ανώτερη αισιοδοξία στην Ευρωζώνη. Η περίπτωση της Ισπανίας παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με αυτήν της Κύπρου, ωστόσο ο Υπουργός Οικονομικών Βάσος Σαρλή διαμήνυσε ότι η Ισπανία κατάφερε να πάρει βοήθεια για τον τραπεζικό τομέα χωρίς να της επιβληθούν πρόσθετα μέτρα λιτότητας, ακριβώς γιατί η Μαδρίτη έχει ήδη λάβει μέτρα όσον αφορά τα δημοσιονομικά και τα μακροοικονομικά που είναι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στη διαδικασία υλοποίησης αυτών των μέτρων. Σημείωσε μάλιστα ότι μπορούμε να αντλήσουμε πληροφόρηση από το παράδειγμα της Ισπανίας. Τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη διαδικασία που χρειάζεται για την εξασφάλιση στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα δεδομένα δημιουργεί απόφαση του Eurogroup για την Ισπανία. Υποψήφιο Σακέλ μέσα Ιουλίου τελικές αποφάσεις. Καλά. Σοφοκλής Σοφοκλέους ψευδοδήλημα το Ομήρου Ηλιλίκας. Πρόταση τέλη Ιουνίου στο Υπουργικό στην τελική ευθεία για το ΓΕΣΥ. Συλλήτρουγος στην Ίσο των Αγίων. Και Λεμεσός σε ρυθμούς Προεδρίας. Χαραλάμπους οι τυφλοί έχουν στήριξη. Οπλοκατοχή συνελήφθηκε Κύπρια. Η αστυνομία συνέλαβε λέει 4 δαπούς και 0 τράχων η Κύπρια μετά την ανέβρεση ομοιώματος πιστολίου, 2 ροπάλων και μιας μπλε κουκούλας. Ορεινή Λάρνακας. Αγρότες ακόμα περιμένουν. Ναυαγοσώστες. Πανέτοιμες οι παραλίες. Θανατηφόρο τύφλα και με κόκκινο. 55χρονος μοτοσυκλετιστής παρασύρθηκε σε πολυσύχναστη διασταύρωση στη Λευκοσία από νεαρό ο οποίος πέρασε με κόκκινο και ήταν μεθυσμένος. Αυτά είναι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, αλλά αυτά και από τον πολίτη. Πάμε στο Sport Day. Η πρώτη των πρώτων. Με όραμα την ευρωπαϊκή διάκριση αρχίζουν την προετοιμασία οι περσινοί πρωταθλητές. Νέα πρόσωπα, Κρίσης Θεοφίλου και Μαϊκόν Αραούχο, Πάολο Σέρτζιο, την Τετάρτη θα είναι στις πλάτρες. Αναμονή και αισιοδοξία για Μαουρίτσιο, Νέ και Μίγκελ. Κυρίαρχο θέμα από το Sport Day. Αφήνουμε και το Sport Day. Πάμε στο Gold News. Ο Ράλι για όλες τις δουλειές. Στον 24χρονο Ισραηλινό καταλήγει η Ομόνια για μια θέση στη μεσαία γραμμή. Όλα δείχνουν ότι χωρίζουν οι δρόμοι του Τριφυλλιού με τον Αντώνη Γεωργαλίδη. Κρίμα,
Ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας και ένα εξαιρετικό παιδί. Πληροφορίες φέρνουν το ποδοσφαιριστή της ΜΝΕΗ για Χούντα να βρίσκεται ήδη στην Κύπρο για τις τελικές συζητήσεις. Όχι, θα χαθεί ο Γεωργαλίδης βεβαίως. Και ρίχνει βέλη σε πολλά ταμπλό. Η ανόρθωση βρίσκεται σε επαφές με τον Γάλλο αμυντικό μέσο Ζιλιάν Σαμπλού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Νις. Κύπριος διεθνής στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ, παπούτσα από τον τόπο σου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε οδηγίες να γίνουν διαπραγματεύσεις με στόχο να ξεπεραστούν τα προβλήματα που υπάρχουν με το συμβόλαιο του εν λόγω ποδοσφαιριστή. Μια χαρά. Αυτά για από το Goal News. Σάκη, μπορούμε να πάμε διαφημιστικό. Πάμε φίλες και φίλοι σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να δούμε τι γίνεται με την Ισπανία, ποιο μάθημα πρέπει να πάρουμε εμείς και πόσο μας επηρεάζει.